εάν η ψυχή είναι εκεί που οι ερεθισμοί γίνονται αισθήσεις, που εδρεύει η λογική, που παίρνονται οι αποφάσεις, που πλάθεται η αγάπη, που αποταμιεύονται οι μνήμες, τότε δεν υπάρχει λόγος να υποθέσουμε ότι υπάρχει ψυχή, διότι υπάρχει ήδη ένα όργανο που εκτελεί αυτές τις λειτουργίες, ο εγκέφαλος. Είναι τα podcast της LIFO. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούτε τη σειρά podcast της LIFO «Άκου την επιστήμη». Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε μαζί μας τον Γιώργο Παξινό, καθηγητή ψυχολογίας και ιατρικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Σίδνεϊ. Ο Γιώργος Παξινός γεννήθηκε στην Ιθάκη το 1944 και μετά το γυμνάσιο έφυγε για σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σπούδασε ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Berkeley της Καλιφόρνια και μετά πήρε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο McGill του Καναδά. Οι τιμητικές διακρίσεις και οι βραβεύσεις του είναι αναρρύθμιτες, γιατί πρόκειται για έναν άνθρωπο που στα ερευνητικά εργαστήρια της Αυστραλίας χαρτογράφησε τον ανθρώπινο εγκέφαλο, κατασκευάζοντας τους άτλαντες του εγκεφάλου, ανοίγοντας έτσι νέους ορίζοντες στην ευρωεπιστήμη. Τι είναι όμως ο εγκέφαλος? Ένα όργανο που ζυγίζει 1300 γραμμάρια και περιέχει περίπου 1000 πυρήνες, 2000 μείζονες διασυνδέσεις, 200 σημαντικά ένζημα, 20.000 γονίδια που εκφράζονται στον εγκέφαλο και 87 δισεκατομμύρια νευρώνες? Ποια είναι η αθέατη πλευρά των σκέψεων και τι επιρροή έχει ο νους στη ζωή μας? Καλησπέρα κύριε Παξινέ, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είστε μαζί μας στο podcast «Άκου την επιστήμη». Ευχαρίστησης μου, Γιάννη. Ήθελα να ξεκινήσω το εξής. Ποια είναι η σημασία, κατά τη γνώμη σας, της επιστήμης σήμερα? Κατά σύμπτωση, η επιστήμη σήμερα κατόρθωσε να βοηθήσει σε κάτι στον κορονοϊό. Δηλαδή, και στο να αποφύγουμε την πανδημία σε χώρες που πράγματι ακολούθησαν την επιστήμη και επίσης να βρήκαν το εμβόλιο που να προστατεύσει τον κόσμο. Λοιπόν, από αυτή την πλευρά άμεσα βλέπουμε ότι η ιατρική επιστήμη βοήθησε, για σε αυτό βέβαια λέμε και επιδημιολογία, πώς να προστατευτείς αρχικώς, όχι μόνο πώς να δημιουργήσεις το εμβόλιο, αλλά πιο γενικά, σε μεγαλύτερο, σε πιο σημαντικό πεδίο, είναι ότι είναι η μόνη ελπίδα, νομίζω, ότι αν εισακουστεί η επιστήμη, ότι θα γλιτώσουμε από την ζημία που επιφέρουμε στο περιβάλλον. Και καλά θα είναι αν ο κόσμος ακούσει τους επιστήμονες και σε αυτό. Η επιστήμη κάνει λάθη πολλές φορές, αλλά είναι αυτοδιορθώσιμος και θα βρει, είναι αυτή που θα σε μεταφέρει από την Αυστραλία στην Ελλάδα χωρίς να πέσει το αεροπλάνο. Δηλαδή πρέπει να εμπιστευτούμε την επιστήμη εάν θέλουμε να επιζήσουμε στον πλανήτη, δυστυχώς από πολλά δεινά που επιφέρουμε εμείς οι ίδιοι στο περιβάλλον. Θέλω να σας ρωτήσω, περιμένατε ποτέ ότι η ανθρωπότητα θα μπει σε πάυση από έναν ιό? Κοιτάξτε, εγώ διάβασα το 1976 και έγραψα ένα μικρό σύγγραμμα τότε για μια εφημερίδα του Πανεπιστημίου. Διάβασα την εργασία του Λέντερμπεργκ, ενός νομπελίστα για επιδημίες. Και αυτός αναφέρθηκε ότι παρουσιάζουμε στον κόσμο των μικροβίων ένα συμπαγές σώμα ανθρωπότητος. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι παρουσιάζουμε ένα petri dish, ένα τριβλίδιο, μια καλλιέργεια που εάν μπει ένα μικρόβιο εκεί θα γίνει διάσπαρτο σε όλη την ανθρωπότητα. Αυτό δηλαδή είναι γνωστό από πολλές δεκαετίες στην επιστήμη. Δεν είναι καινούριο πράγμα. Απλώς είναι ζήτημα χρόνου πότε θα συμβεί αυτό. Και βέβαια το ότι η ανθρωπότης παίζει έτσι κοροναγράμματα με τη φύση και
δημιουργεί μεγαλύτερο μέτωπο με τη φύση. Άλλο αν έχεις ένα δάσος και να έχεις μια περίμετρο, που στην περίμετρο αυτή αν έρθει κάποιος σε επαφή με τα ζώα του δάσους που έχουν είτε παλιές ασθένειες είτε μελλοντικές ασθένειες, μπορεί να κολλήσει και να τη μεταδώσει στους ανθρώπους. Και άλλο να κάνεις δρόμους μέσα στο δάσος και να αυξάνεις την επαφή της ανθρωπότητος με τέτοια βακτηρίδια ή ιούς. Υπάρχουν κάπου 150.000 ιοί και ορισμένοι από αυτούς είναι πολύ δύσκολο να τα, είναι δύσκολο για μας να τα επεξεργαστούμε, και όταν δίνουμε την ευκαιρία να εκθέτουμε τους εαυτούς μας δηλαδή στους ιούς, τότε οι πιθανότητες αυξάνονται. Δηλαδή δεν είναι χωρίς σύνδεση το ότι ζημιώνουμε τη φύση και το ότι υπάρχουν πανδημίες. Πάμε τώρα στα δικά σας επιστημονικά ενδιαφέροντα. Τι είναι αυτό που μελετά η νευροεπιστήμη? Η νευροεπιστήμη μελετά τη λειτουργία του νευρικού συστήματος. Και αυτό μπορεί να το μελετήσει ανατομικός, όπως το μελετά εγώ, ή ψυχολογικός. Δηλαδή να πάρει ένα πειραματόζω, να του δώσει ένα φάρμακο ή να του δώσει ευκαιρία να έχει κάποιον εθισμό σε μία ουσία, ηρωίνη, οτιδήποτε, και μετέπειτα μελετάει τη συμπεριφορά του, πώς μπορεί να χάσει αυτόν τον εθισμό. Υπάρχει κανένα φάρμακο να το βοηθήσει το ζώο αυτό να μην είναι πλέον σε εθισμό? Και είναι ασθένειες πολλές φορές μελετάνε και κάνουν οι νευροεπιστήμονες μοντέλα ασθένειες. Εμείς στο δικό μου τον τομέα απλώς φτιάχνουμε τους χάρτες, όπως ένα Google Map χρειάζεται όταν θέλεις να μεταφερθείς από την Αθήνα στη Θήβα, να σε πάει από τις καλύτερες οδούς. Έτσι χρειάζεσαι και ένα χάρτη του εγκεφάλου όταν ζητάς να δημιουργήσεις, φτιάχνεις ένα μοντέλο ασθένειας. Δηλαδή, εμπνευσμένοι από ανθρώπινες ασθένειες όπως παρκισονισμού, Alzheimer's, depression, κατάθλιψη ή επιληψία, οι επιστήμονες δημιουργούν μοντέλα είτε από γενετικής πλευράς ή με κάποια φάρμακα που δημιουργούν το μοντέλο ασθένειας στον αρουραίο, στον πίθηκο, στον ποντικό, στον πτηνό, και αυτοί οι επιστήμονες ζητάν τώρα αυτούς τους χάρτες για να ταξιδέψουν απρόσκοπτα μεταξύ του εγκεφάλου του ανθρώπου και του εγκεφάλου του πειραματοζώου που έχουν δημιουργήσει αυτό το μοντέλο, να βρουν τι δεν πάει καλά στον εγκέφαλο του πειραματοζώου και μετέπειτα να μεταφέρουν αυτή την πληροφορία στον άνθρωπο, και εμείς παρέχουμε αυτούς τους χάρτες. Τι σημαίνει ο εγκέφαλος για σας, κύριε Παξινέ, και γιατί αποφασίσατε να ασχοληθείτε ενδελεχώς με αυτό το ανθρώπινο όργανο? Ναι, ο εγκέφαλος είμαστε εμείς, δηλαδή αν χάσεις το πόδι σου ακόμα θα είσαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος. Αν υποστείς ζημία στον εγκέφαλο, που το βλέπουμε ανθρώπους που είτε χτύπησαν ή έχουν μια άνοια όπως Alzheimer's, θυμάμαι την φράση αυτού που έγραψε τη βιογραφία του Ρίγκαν, που πήγε και τον είδε αφού του μετέπειτα που είχε Alzheimer's ο Ρίγκαν, και είπε παρόλο το γνωστό χαμόγελο, τις γνωστές κινήσεις του, με εντυπωσίασε η απουσία του. Δηλαδή δεν ήταν πλέον ο Ρίγκαν εκεί. Λοιπόν, ο εγκέφαλός μας είναι εμείς, και αυτό βέβαια έχει έπειτα ζητήματα για το εάν ποιος αποφασίζει, τι είμαστε εμείς, δηλαδή είναι τα χημικά του εγκεφάλου. Σύμφωνα με πολλούς νευροεπιστήμονες αυτό είναι τα χημικά του εγκεφάλου, τα οποία βέβαια μπορεί να τα επηρεάσεις με το να δώσεις ένα χημικό όπως ένα αντικαταθλιπτικό, μπορεί να βοηθήσει κάποιον να ξεπεράσει μια κατάθλιψη, και αντίστροφα ορισμένα χημικά που προξενούν κατάθλιψη, αν το δώσει έναν άνθρωπο που δεν έχει κατάθλιψη, θα του το δημιουργήσουν, οι πιθανότητες είναι δηλαδή θα δημιουργήσει κατάθλιψη. Και αυτό δείχνει ότι είμαστε ο εγκέφαλός μας
και τίποτα άλλο, και αυτό σημαίνει επίσης ότι είμαστε το απότοκο του γενικού δικού μας πρικίσματος και του περιβάλλοντος που ελάξευσε αυτό το γενετικό πρίκισμα, όπως ένας γλύπτης θα λαξεύσει, θα πάρεις δύο γλύπτες και πες ότι είχαν το ίδιο ακριβώς κομμάτι μάρμαρο, θα βγάλουν δύο διαφορετικά αγάλματα από αυτό το μάρμαρο. Έτσι και διαφορετικά περιβάλλοντα θα δημιουργήσουν διαφορετικούς χαρακτήρες. Δηλαδή, δεν θα είσαι ο Γιάννης που ξέρουμε αν είχες γεννηθεί και αναπτυχθεί σε μια χώρα που, ας πούμε, ένα παράδειγμα που θεωρούν ότι οι γυναίκες που κάψαν τα ιερά τους βιβλία ή που υποψιάζονται ότι κάψαν τα ιερά τους βιβλία πρέπει να λιθοβοληθούν. Θα ήθελες και εσύ και εγώ, αν γεννιόμαστε εκεί, να λάβουμε μέρος με την ίδια, θα είχαμε την ίδια πιθανότητα να λάβουμε μέρος στους λιθοβολισμούς, όπως και ο κόσμος που γεννιέται εκεί σήμερα. Δηλαδή το περιβάλλον λαξεύει τον εγκέφαλό μας, όπως ο Φιδίας λάξεψε το άγαλμα του Απόλλωνος στο ναό του Διός στην Ολυμπία. Έτσι και το περιβάλλον λαξεύει το χαρακτήρα μας. Τώρα, όσον αφορά γιατί με τράβηξε εμένα στον εγκέφαλο, ήταν μια τυχαία παρατήρηση. Ήμουν σε ένα sabbatical στο Cambridge και εκεί παρατήρησα ότι μια χρώση του εγκεφάλου του αρουραίου, τον έδειχνε τον εγκέφαλο σαν και να είχε κάποιος χρωματίσει τις διάφορες περιοχές και σαν να το είχε μελετήσει δηλαδή, τον εγκέφαλο ήδη. Και σκέφτηκα ότι επειδή δουλεύα τότε με τον αρουραίο και τον εγκέφαλο του αρουραίου, για τη συμπεριφορά, το που με ενδιαφέρει τότε είναι πώς ο εγκέφαλος του αρουραίου επεξεργάζεται πληροφορίες και πώς κάνει τον αρουραίο ικανό να τρώει, να πίνει, να σκοτώνει ποντικούς, γιατί οι αρουραίοι σκοτώνουν τους ποντικούς, και επίσης να κάνει τη σεξουαλική ζωή του, του αρουραίου. Και θεώρησα ότι θα μπορούσα να φτιάχνα ένα χάρτη του εγκεφάλου του αρουραίου, που με ενδιαφέρε τότε, που θα ήταν πιο ακριβής από ό,τι μέχρι τότε άτλαντες. Και αυτό καταφέραμε, φτιάξαμε ένα άτλαντα τότε του αρουραίου, το 1982 το δημοσιεύσαμε, και μετέπειτα, επειδή ο χάρτης αυτός πήγε καλά, συνέχισα σε αυτή την κατεύθυνση και απαράτησα την ψυχολογία. Και φτιάχνω τώρα χάρτης εγκεφάλου του ανθρώπου. Πείτε μας και λίγα λόγια για τα πειράματα που κάνετε. Τα πειράματα που, που κάνουμε εμείς, απλώς μελετάμε δομικώς, δηλαδή πώς είναι η δομή του εγκεφάλου του αρουραίου, του ανθρώπου και ποιες είναι οι αντιστοιχίες. Και αυτή τη στιγμή το τελευταίο που φτιάξαμε τώρα και ελπίζουμε ότι σε 2 χρόνια μέσα θα μπορέσουμε να το δημοσιεύσουμε, είναι ότι φτιάχνουμε ένα χάρτη του εγκεφάλου του ζώντος ανθρώπου. Επειδή τώρα μπορούμε να πάρουμε εικόνες από τον εγκέφαλο, από το πρόσωπο που είναι εν ζωή. Και ένας από τους συνεργάτες μου μπήκε στο Μαγνήτη για πολλές ώρες σε διάφορα χρονικά διαστήματα, 40 ώρες συνολικά, και πήραμε καλές εικόνες, πολύ καλές. Δηλαδή νομίζουμε ότι ίσως είναι οι καλύτερες εικόνες που έχουν ληφθεί για τον εγκέφαλο του ανθρώπου σε ζωντανό πρόσωπο. Και επειδή έχουμε εμπειρία για να φτιάχνουμε χάρτες, ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να φτιάξουμε έναν ακρίβεια χάρτη του εγκεφάλου του ανθρώπου, έτσι που αν θέλει κάποιος να μελετήσει ένα υποκείμενο, ένα ανθρώπινο υποκείμενο μέσα στο Μαγνήτη και να δει τι είναι τι εκεί, θα μπορέσει να ανοίξει το χάρτη το δικό μας, είτε ηλεκτρονικό χάρτη, είτε και το χάρτινο χάρτη, και να βρει τι αντιστοιχεί σε αυτό που βλέπει μπροστά στα μάτια του, γιατί θα είναι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που έχουν ληφθεί οι εικόνες, με το T1 που λένε αυτά τα contrast που χρησιμοποιούν. Αυτό τώρα ελπίζουμε να φτιάξουμε ένα χάρτη που να είναι ακριβής και να είναι επίσης από για ζωντανό άνθρωπο, που να αντιστοιχεί πιο καλά με αυτό που βλέπουν
οι επιστήμονες και οι άνθρωποι της κλινικής μπροστά τους. Γιατί οι χάρτες, οι ιστολογικοί που έχουν μέχρι τούδε κάνει, δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που βλέπουν μπροστά τους στις οθόνες τους οι ερευνητές και οι γιατροί. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, τι είναι η συνείδηση και ποια είναι η διαφορά σκέψης των ανθρώπων από τα ζώα? Τα ζώα έχουν μνήμη, που σημαίνει ότι μπορούν να συγκρίνουν κάτι που είναι τώρα και με κάτι που είναι προηγούμενο. Έχουν επίσης αισθήματα, δηλαδή πάτησε το πόδι ενός σκύλου και θα δεις, θα παραπονηθεί την ουρά του, θα παραπονηθεί. Και επίσης το βλέπεις όταν έχει χαρά το ζώο, βλέπεις κουνάει την ουρά του ο σκύλος. Εμείς βλέπουμε τους αρουραίους, είναι κάτι πιο δύσκολο, γιατί κοιτάς τη φάτσα του αρουραίου και δεν ξέρεις αν είναι σκυθροπή ή όχι. Εμείς έχουμε πολλούς νευρώνες που ασχολούνται με τους μυς της έκφρασης ο άνθρωπος, ιδιαίτερα ο άνθρωπος, εντάξει. Και επικοινωνούμε έτσι. Ο αρουραίος όχι, αλλά και αυτός μπορεί να σου πει αν είναι ικανοποιημένος, αν είναι δυσαρεστημένος, γιατί δεν πάει σε αυτά τα σημεία στα οποία υπέστη κάποια ταλαιπωρία, τον έβαλε σε κάποια ταλαιπωρία, του έδωσε electric shock, παραδείγματος χάρη, τον φόβησες, εντάξει, γιατί μετά αφού του φοβάται να πάει μετά, αποφεύγει να πάει σε μέρη. Ο αρουραίος αγαπάει το σκότος, είναι νυκτόβιο, αλλά εάν έχεις δύο χώρους, ένας ο οποίος είναι φωτισμένος και άλλος που είναι σκοτεινός και επικοινωνούν αυτοί οι χώροι, αυτός θα πάει στο σκοτεινό. Εάν όμως του δίνεις ηλεκτροσοκ στα πόδια του όταν είναι στο σκοτεινό μέρος, δεν πρόκειται να ξαναπάει. Και αν το βάλεις εκεί αναγκαστικά, δηλαδή του κλείσεις την δίωδο στο άλλο μέρος, τότε θα δεις ότι θα σου δείξει ότι έχει, αυτό που λέμε εμείς, παγώνει. Δεν κινείται. Καταλαβαίνεις ότι αυτή τη στιγμή αισθάνεται φόβο. Αυτά τα μελετάμε, δηλαδή σκέψη των ζώων και ιδιαίτερα των πιο αναπτυγμένων ζώων, δηλαδή ο χιματζής και ο πίθηκος, όλα αυτά, θα πρέπει να με παραμείνουν μας και ακόμα και στο σημείο που λέμε βέβαια ότι έχουμε γλώσσα εμείς και, αυτοί, και αυτά δεν έχουν. Ας σκεφτείς ότι και γλώσσα είναι για να γράψεις, ένας χιματζής έχει, έχουν μάθει οι χιματζίδες μέχρι 3.000 λέξεις. Αυτό το λεξιλόγιο δεν το είχε ένα παιδί για πόσο, 2,5 χρονών, κάπου εκεί. Λοιπόν, έχουν την ικανότητα της σκέψης και τα αισθήματα και επίσης ορισμένα από αυτά έχουν, εάν πάρεις δηλαδή ένα μικρό πίθηκο από τη μητέρα του, και η μητέρα και ο μικρός πίθηκος έχουν ενδείξεις κατάθλιψης. Δηλαδή θα κινούνται έτσι όπως βλέπουμε και ανθρώπινα παιδιά σε κόσμο σε κατάθλιψη, χάνουν βάρος, η κίνησή τους είναι στερεοτυπική και όχι η κανονική κίνηση που να εξερευνούν τον χώρο τους, και βλέπεις, υποθέτουμε ότι είναι παρόμοιες οι καταστάσεις για τα αισθήματα, για τη διάθεση, όπως και σε εμάς. Ένα σημείο βέβαια, ο αρουραίος έχει λιγότερη ανταπόκριση με εμάς. Εάν απομονώσει τον αρουραίο το μικρό από τη μητέρα του, ούτε η μητέρα ούτε το μικρό θα χάσουν βάρος, δεν δικαιούν ότι έχουν κατάθλιψη. Τώρα, όσον αφορά για το άλλο ζήτημα, για τη συνείδηση, και εμείς και τα άλλα σπονδυλωτά έχουν συνείδηση. Αυτοσυνείδηση, δηλαδή ότι να ξέρεις ότι είσαι εσύ και όχι κάποιος άλλος, αυτό το βλέπουμε στο χιματζή, ότι σου δείχνει ότι θα χρησιμοποιήσει ένα καθρέφτη για να βγάλει ένα τσιρότο που έβλεσε πάνω στα μαλλιά του, που δεν το μπορούσε να το δει νωρίτερα, μα θα χρησιμοποιήσει το καθρέφτη σαν όργανο, όπως κάνουν και τα μικρά παιδιά όταν εξοικειωθούν τον καθρέφτη. Λοιπόν, αυτό δείχνει αυτοσυνείδηση. Τώρα, τι ακριβώς σημαίνει, κανένας δεν έχει δώσει ένα ορισμό που να είναι ικανοποιητικός, αλλά γνωρίζουμε ότι η συνείδηση είναι σε μέτρο, δηλαδή όταν είσαι σε μια ομιλία και προσέχεις, τότε έχεις την your consciousness, συνείδηση. Όταν πάνε να αποκοιμηθείς, έχεις λίγη από αυτήν. Όταν έχεις άνοια, ξανά έχεις λίγη από αυτή, από το κόσμο. Ξέρουμε δηλαδή
Όταν είσαι έμβριο, έχεις ελάχιστη αυτή την συνείδηση. Ξέρουμε αυτά. Ακριβώς που βρίσκεται η συνείδηση, ένα είναι θετικό, δεν βρίσκεται στο πόδι σου. Γιατί αν κοπεί το πόδι σου, δεν πρόκειται να χάσει τη συνείδησή σου. Στον εγκέφαλο βρίσκεται και ούτε και στο νοτίο μυαλό δεν χρειάζεται. Ο κόσμος έχει υποστεί ζημία στο νοτίο μυαλό και δεν επικοινωνεί με τον εγκέφαλο, έχει συνείδηση. Και ξανά ότι όχι μόνο εμείς, αλλά τα σποντιλωτά όλα και πιθανώς και όλα τα αρθρόποδα έχουν συνείδηση και καθώς φαίνεται και το χταπόδι, ορισμένα από αυτά, τα μαλάκια έχουν συνείδηση. Αλλά που εδρεύει αυτή η συνείδηση θα πρέπει να είναι ο εγκέφαλος και θα πρέπει να είναι μια λειτουργία χημική, ηλεκτρική, δομική, δηλαδή δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Γιατί εφόσον υπάρχει ο εγκέφαλος, υπάρχει συνείδηση. Όταν πεθαίνει ο άνθρωπος, δεν υπάρχει καμία ένδειξη για την ώρα ότι αυτή η συνείδηση που έχουμε σήμερα φτερουγίζει κάπου και πάει κάπου αλλού. Μαζί με τον εγκέφαλο, δηλαδή, σκέψτε το εξής, ότι εάν εγώ σήμερα που έχω συνείδηση του χρώματος, ξέρω τα χρώματα, εντάξει, λάβω μια ζημία σε ένα μέρος του φλοιού του οπτικού στον εγκέφαλό μου, αντίστοιχα χάνω την ικανότητα να διαχωρίζω χρώματα, δεν βλέπω κανένα χρώμα δηλαδή, σε ένα τμήμα του οπτικού πεδίου που έχει την γραμμή με το σημείο αυτό του εγκεφάλου που υποσπέστη τη ζημία. Δηλαδή η συνείδηση για το χρώμα χάνεται σε αυτό το σημείο και μόνο. Εάν λάβω μια ζημία στο δεξί ημισφαίριο, στο βρεματικό λοβό, ένα βρεματικό λοβό που λέγεται, τότε θα χάσω τη συνείδηση για πράγματα που βρίσκονται στο αριστερό οπτικό μου πεδίο. Δηλαδή αν μου δώσει φαγητό σε ένα πιάτο, θα φάω το φαγητό που είναι προς τα δεξιά, στη δεξιά μεριά του πιάτου και θα αγνοήσω το φαγητό στα αριστερά μεριά του πιάτου. Αυτό συμβαίνει. Εντάξει. Εάν εν συνεχεία λάβω ζημία στο πρόσθιο λογό του εγκεφάλου, τότε θα χάσω την ικανότητα μου να προγραμματίσω τη ζωή μου και άλλα χαρακτηριστικά, δηλαδή να συγκρατηθώ εάν δω κάτι που μου αρέσει και να μην παρετραπώ με τη συμπεριφορά μου. Έρχεται μια ιδέα, βλέπω ένα όμορφο κορίτσι και λέω «Α, σε θέλω». Δεν το λέω γιατί υπάρχει αυτή η συγκράτηση. Αλλά αν λάβω ζημία στον πρόσθιο λογό, τότε η πιθανότητα είναι ότι θα δηλωθώ έτσι. Λοιπόν, η συνείδηση σε διάφορα σημεία του εγκεφάλου ασχολείται με διάφορα τμήματα της συνείδησης. Εάν λοιπόν ο εγκέφαλός μου μετά το θάνατό μου σαπίζει μέσα στην νεκρική κάσα, δεν βλέπω καμία πιθανότητα ότι η συνείδησή μου θα φτερουγίζει στα επουράνια. Και ποιος είναι υπεύθυνος για τα συναισθήματά μας, ο νους ή η καρδιά μας? Α, η καρδιά δεν έχει καμία σχέση με τα συναισθήματα. Καμία. Καρδιοχειρουργοί που κάνουν τις μεταμοσχεύσεις καρδιάς το απέδειξαν. Δηλαδή, εάν εγώ λάβω την καρδιά μιας γυναίκας, δεν πρόκειται να ερωτευτώ τον άντρα της. Το είπα αυτό σε μια Αυστραλέζα δημοσιογράφο και μου λέει «Τι κρίμα, γιατί είναι τόσο καλός άνθρωπος». Κύριε καθηγητά, όλα δηλαδή ξεκινούν και τελειώνουν από τον εγκέφαλο? Κοίταξε, το περιφερειακό σύστημα μπορεί να επηρεάσει ακόμα και το στομάχι σου, μπορεί να σου στείλει πληροφορίες στον εγκέφαλο μέσω από το αίμα. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι που να επηρεάσουν άλλα μέρη του σώματος τον εγκέφαλο, αλλά όλες οι αποφάσεις, δηλαδή εάν σκεφτείς, συνήθως η ερώτηση γίνεται εάν υπάρχει κάτι άλλο στον εγκέφαλο, όπως αυτό που λέγουν ψυχή. Και η απάντηση που δίνουν οι νευροεπιστήμονες, οι περισσότεροι τουλάχιστον, είναι ότι εάν η ψυχή είναι εκεί που οι ερεθισμοί γίνονται αισθήσεις, που εδρεύει η λογική, που παίρνονται οι αποφάσεις, που πλάθεται η αγάπη, που αποταμιεύονται οι μνήμες, τότε δεν υπάρχει λόγος να υποθέσουμε ότι υπάρχει ψυχή, διότι υπάρχει ήδη ένα όργανο που εκτελεί αυτές τις λειτουργίες. Και ποιο είναι αυτό το όργανο, θα πει κάποιος? Ο εγκέφαλος. Ναι. Ποια είναι η σχέση αγάπης τότε και εγκεφάλου, μιας που αναφέρατε πριν ότι το
το παράδειγμα με ναι. την καρδιά. Αυτή η σκέψη ότι είναι η καρδιά και όχι ο εγκέφαλος που ευθύνεται για την αγάπη ανάγεται στους αρχαίους Αιγυπτίους, οι οποίοι απερίσκεπτα πέταγαν τον εγκέφαλο και κρατούσαν την καρδιά και έστειλαν γενναίες φαραώ ανεγκέφαλους στη μεταθανάτιο ζωή. Και ήταν ο Ιπποκράτης που είπε ότι οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν ότι από τον εγκέφαλο και μόνο από αυτό έρχεται η χαρά, η ευχαρίστηση, το γέλιο, καθώς και ο πόνος, η θλίψη και τα δάκρυα. Αλλά ο Αριστοτέλης, δυστυχώς, που ήταν μεταγενέστερος του Ιπποκράτη, έκανε λάθος. Μεγάλος επιστήμονας, φαινός ο μεγαλύτερος αρχαιότητος, θεωρούσε ότι ο εγκέφαλος ασχολείται με το να ψύχει το αίμα, air conditioning. Και έτσι η καρδιοκεντρική θεωρία για την ψυχή του Αριστοτέλη και η εγκεφαλοκεντρική θεωρία του Ιπποκράτη ανταγωνιζόταν η μία στην άλλη μέχρι την πρωία της καινούργιας επιστήμης. Ακόμα την εποχή του Σέξπιρ ρωτάει Πόρσια στον έμπορα της Βενετίας πού πλάθεται η αγάπη, στο κεφάλι ή στην καρδιά, ρωτάει. Η απάντηση σήμερα είναι καθαρή, ξάστερη, τίποτε πιο καθαρό στην επιστήμη, ότι η καρδιά δεν έχει καμία σχέση με την αγάπη και όλα, ακόμα και με την αγάπη δηλαδή, πολύ λιγότερο από οτιδήποτε, για οτιδήποτε άλλο, και όλα πηγάζουν από τον εγκέφαλο. Εκεί αν λάβει ζημία θα αλλάξει συμπεριφορά. Και τι συμβαίνει με τα όνειρα και τις αναμνήσεις? Γιατί κάποιοι άνθρωποι, για παράδειγμα, βλέπουν και θυμούνται τα όνειρά τους, άλλοι σχεδόν καθόλου, και κάποιοι ζουν με τις αναμνήσεις τους. Πώς το εξηγείτε? Ναι, κοίταξε, όλοι ονειρεύονται. Δεν υπάρχει κανένας. Ακόμα και οι ποντικοί ονειρεύονται. Και μπορεί να το βρεις αυτό εάν ξυπνήσει το πρόσωπο εκείνη τη στιγμή που δείχνει ότι τα μάτια κινούνται κάτω από τα βλέφαρα. Και τότε βρίσκεις ότι σχεδόν πάντα σου αναφέρουν ότι είχαν ένα όνειρο εκείνη τη στιγμή, ονειρευόταν. Τώρα, γιατί ορισμένοι το ενθυμούνται και άλλοι δεν το ενθυμούνται, δεν το ξέρω. Υπάρχουν σε ό,τι κοιτάξει στην ανθρωπότητα, υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Ορισμένοι είναι καλοί σε αυτό, άλλοι δεν είναι. Όσον αφορά τις αναμνήσεις, γιατί πολλοί ζουν με τις αναμνήσεις, ξανά να ρωτήσεις κάποιον που είναι πιο οικείος με αυτά τα ζητήματα. Ξέρουμε βέβαια ότι οι αναμνήσεις είναι, δηλαδή αν δεν έχεις τη μνήμη, τότε είσαι συνέχεια σε μια κατάσταση που είσαι σε στρες. Δηλαδή ο κόσμος που έχει χάσει τη μνήμη, το ξέρουν αυτά, ότι υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν ξέρουν τι τους συμβαίνει. Έχουν μια έννοια της ανασφάλειας. Μετέπειτα βέβαια αν υποστείς τεράστιο πρόβλημα με τον εγκέφαλο, όπως στην άνοια με τον Alzheimer's, τότε χάνεις και την προσανατολισμό σου και λυτρωτικά από ένα σημείο δεν ενδιαφέρεσαι πλέον. Μπορεί να είμαστε κοντά τότε σε θεραπεία ασθενειών όπως είναι το Alzheimer, όταν γνωρίζουμε τους άτλαντες του εγκεφάλου? Λοιπόν, εδώ είναι μια σημαντική ερώτηση που τα αφορά όλους από εμάς. Γιατί Γιάννη, ή εσύ ή εγώ μετά τα 85 θα έχουμε άνοια. Ένας στους δύο ανθρώπους μετά τα 85 έχει άνοια. Το ζήτημα είναι πώς μπορεί να θεραπεύσεις ή να αποφύγεις να έρθει η άνοια. Ναι, η πιθανότητα ότι θα αναστήσεις τους νευρώνες που έχασες, γιατί χάνεις νευρώνες, συρρυκνώνει το εγκέφαλος, εντάξει, χάνεις βάρος στο κεφάλι, ότι θα το ανακτήσεις δεν πρόκειται. Ότι μπορεί να καλυτερεύσεις κάπως ορισμένως από τις υπάρχοντες νευρώνες, οι οποίοι μπορεί να εμποδίζουν, το έργο τους να εμποδίζεται από κάποιο χημικό που τους ενοχλεί. Αυτά μπορεί να πέφτει κάποια καλυτέρευση. Δεν το βλέπω ούτε και αυτό σύντομα, αλλά αν ξεκαθαρίσουμε ότι πρώτα ότι η ιατριά, ας το ξεχάσουμε, τότε εστιάζουμε στο ζήτημα πρόληψης.
Και εδώ είναι που η επιστήμη βοηθάει και η νευροεπιστήμη δηλαδή, γιατί έχουν βρει τρόπο για να καθυστερήσεις την άνοια και είναι η σωματική εξάσκηση. Δηλαδή, εάν περπατάς, αν κολυμπάς, και λέμε συχνά, δηλαδή λέμε να προπτάς μισή ώρα, μία ώρα την ημέρα, να κάνεις ποδήλατο μισή ώρα, μία ώρα την ημέρα, να κολυμπάς αντίστοιχα, όχι να πλες μόνο, να κολυμπάς, τότε θα καθυστερήσεις την έλευση της άνοιας, μπορεί για μισό χρόνο, μπορεί για ένα, για δύο, για τρία, για τέσσερα, και να πεθάνεις από κάτι άλλο, για να μην πάθεις ποτέ άνοια. Και αυτό το ξέρει η επιστήμη. Και επειδή εγώ προσπάθησα να δημιουργήσω στην Ελλάδα ένα σύλλογο πριν έρθει το COVID και με απογόρευσε πλέον η Αυστραλία να ξανάρθω στην Ελλάδα, ένα σύλλογο πεζών της Αθήνας, να ελευθερώσουμε τα πεζοδρόμια από τα αυτοκίνητα εν πρώτης, να μπορέσουμε να περπατήσουμε στα πεζοδρόμια μετέπειτα, να μπορέσουμε να διαβούμε στις διαβάσεις των πεζών χωρίς να μας σκοτώνουν τα αυτοκίνητα, να είναι το δικαίωμα του πεζού, έτσι να μπορέσεις να περπατήσεις, να καθυστερείς την άνοια που θέλεις να καθυστερήσεις, να μην λάβεις άνοια νωρίτερα από ό,τι χρειάζεται. Αυτά μπορεί να το επιτύχεις. Εντάξει, είναι και άλλα βέβαια, δεν είναι μόνο το περπάτημα. Οι επιβαρύνσεις για να έχεις άνοια είναι οτιδήποτε σκεφτείς ότι δεν είναι καλό. Δηλαδή, εάν ζεις ένα πολυσύχναστο δρόμο και αναπνεύσεις κάσα αέρια, επιβάρυνση είναι αυτό. Και η άνοια θα σου έρθει πιο νωρίς. Παρά αν σου έρθει σε έναν δρόμο που δεν ήταν πολύ σύγχρονος και δεν είχε τόσο αναδημιάσεις από τα αυτοκίνητα. Εάν πίνεις, επιβάρυνση. Είναι ο πνευματότυπο τα. Εάν καπνίζεις, επιβάρυνση. Ό,τι και σκεφτείς, Γιάννη, που δεν σου φαίνεται τόσο καλό, εάν έχεις διαβήτη, επιβάρυνση. Πιο γρήγορα θα έρθει η άνοια. Σκέφτομαι ότι δεν σκέψουν από αυτά που κλασικά θεωρούμε ότι είναι καταχρήσεις. Εντάξει. Και θα δεις ότι οι επιστήμονες έχουν βρει για λίγο ή για πολύ συνεισφέρον στο να έρθει νωρίτερα η άνοια. Δηλαδή η επιστήμη σε βοηθάει. Αλλά ναι, πρέπει να βοηθήσει και η τοπική κυβέρνηση και η κεντρική κυβέρνηση, να μπορέσει ο άνθρωπος να εξασκηθεί, να καθυστερήσει την έλευση. Από την άλλη, για το καλό βέβαια, μπορεί να θέλεις να ασχολείσαι πνευματικά, να κάνεις τα σταυρόλεξά σου, να διαβάζεις τα βιβλία σου, όλα αυτά καλά είναι. Δυστυχώς, για να σου πω, δηλαδή, το πιο δυστυχές από όλα, είναι η καλύτερη πρόγνωση αν θα λάβεις άνοια νωρίς ή όχι, γιατί ξανά κάποια εποχή, αν ζήσεις πολλά χρόνια, θα τη λάβεις. Η καλύτερη πρόγνωση για να θα λάβεις άνοια νωρίς ή όχι είναι η οικογένεια που γεννήθηκες, δυστυχώς. Αν γεννήθηκες σε πλούσια οικογένεια, τότε οι πιθανότητες είναι λιγότερες ότι θα λάβεις νωρίς άνοια. Και αυτό ξανά μπορεί να σκεφτεί κανείς την αδικία, δηλαδή ότι υπάρχουν οι υπερπλούσιοι και υπάρχουν και οι φτωχοί. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που μόλις μας είπατε. Επίσης θέλω να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι στο μέλλον υπάρχουν πιθανότητες να κερδίσουμε το στοίχημα της αθανασίας? Κοίταξε, δεν νομίζω. Οι νευρώνες δεν αναγεννιούνται. Δηλαδή, μπορεί να. Εμείς προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε οι νευρώνες να αναγεννιούνται, να γίνονται περισσότεροι από ότι. Γιατί υπάρχει μια μικρή αναγέννηση νευρώνων στον εγκέφαλο του αρουραίου και στον ανθρώπου. Αλλά δύσκολα είναι αυτά τα πράγματα. Δεν αναγεννιούνται σημαντικά δηλαδή. Δεν το βλέπω και ούτε νομίζω θα ήθελε κανείς να ζήσει αυτά τα χρόνια σε βαθιά άνοια. Δεν ξέρω, αναφέρθηκε ο Χαρίρη, ο ιστορικός φιλόσοφος, για αυτά τα πράγματα, ότι θα κερδίσουμε την αθανασία. Πρόσεξε, Γιάννη, αυτό που χρειαζόμαστε είναι να κερδίσουμε να μην αυτοκτονήσει αυτή εδώ η κοινωνία τώρα, στα ερχόμενα 100, 200, 300 χρόνια, γιατί εντούτη τη στιγμή θέτουμε τις συνθήκες για την εξαφάνιση του είδους μας με την υπερθέρμανση του πλανήτη και όχι μόνον, με την μόλυνση του περιβάλλοντος
με τα 80.000 χημικά που έχουμε δώσει πλέον στον πλανήτη, και όχι μόνο αυτό, με τη ζημία, όταν σκεφτείς 70% από τα πτηνά στην Ευρώπη εξαφανίστησαν στα τελευταία 70 χρόνια. Δηλαδή λες για τρομακτικά πράγματα και ξέχασε την αθανασία. Σκέψου πώς να κερδίσουμε, να μην αυτοκτονήσουμε εδώ και τώρα, αυτή η γενεά να θέσει τις συνθήκες για την εξαφάνιση των απογόνων της σε συνθήκες που θα θυμίζουν την Ιεμένη, την Ερυθρέα. Και αν σκεφτεί κανείς τι είναι το πιο ανήθικο πράγμα στη ζωή, δεν θα μπορώ να σκεφτώ πιο ανήθικο. Οι επιστήμονες, βέβαια, οι βιολόγοι σου λένε ότι δεν υπάρχει τίποτα ανήθικο στη ζωή. Και δίκιο έχουν, δηλαδή, αν το σκεφτείς απλώς βιολογικά. Αλλά εάν υπήρχε κάτι ανήθικο στη ζωή, δεν θα θεωρούσα ότι είναι τίποτα πιο ανήθικο παρά να θέσουμε τις συνθήκες οι οποίες θα εξαφανίσουν τους απογόνους μας σε συνθήκες άθλιες. Και όλα αυτά όμως στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή, από τη μία να έχουμε την κλιματική κρίση σε μια εποχή που η τεχνολογία ανεβαίνει ραγδαία και έχει τρομερά αποτελέσματα? Σωστά το παραπονό σου, αλλά δυστυχώς η τεχνολογία η οποία υποτίθεται θα ερχόταν να μας βοηθήσει αντίστροφα ή τουλάχιστον δεν έχει δείξει καμία ένδειξη ότι βοηθάει. Πιο γρήγορα καταστρέφουν τον πλανήτη σήμερα παρά εδώ και 50 χρόνια που η τεχνολογία ήταν λιγότερη. Οι επιστήμονες τώρα μπορούν να καταγράψουν πώς εξαφανίζονται τα είδη, μπορούν να αναφερθούν στους λόγους που εξαφανίζονται. Είναι, νομίζω, αν μου πεις, δηλαδή, τι αποκόμισες από τις μελέτες σου του εγκεφάλου, ότι είμαστε ένας χυματζής με μεγαλύτερο εγκέφαλο. Όχι με πολύ διαφορετικά συναισθήματα, αλλά με μεγαλύτερη ικανότητα, η οποία μας επιτρέπει να φτάσουμε στο σημείο από το οποίο έχουμε δυσκολία να απαγκιστρωθούμε. Δηλαδή, πώς θα καταργήσει τα πλαστικά σήμερα? Και έχουμε συνάμα με τα παλαιολιθικά συναισθήματά μας και με την τρομακτική τεχνολογία μας που απειλεί την ύπαρξη ημών και των άλλων έμβιων όντων, έχουμε και ορισμένα institutions. Μια προτελευταία ερώτηση για το οδηγούμαστε στο κλείσιμο. Επειδή μιλήσατε για την ψυχή και έχετε αναφερθεί αρκετές φορές σε αυτό, ήθελα να σας ρωτήσω, όταν ο άνθρωπος πεθαίνει, τελειώνουν όλα? Αυτό ήταν? Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι κάτι υπάρχει. Δηλαδή, είχαν αρκετές ευκαιρίες αυτοί που πεθάναν να μας έδιναν μια ένδειξη ότι υπάρχει κάτι άλλο. Εκτός από τον Λάζαρο που αναστήθηκε και σε συνθήκες που δεν ξέρουμε ακριβώς πώς, μπορεί να τα συζητήσει κανείς. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη. Καμία. Πρόσεχε. Εάν παραδεχτείς, Γιάννη, ότι και εμείς εξελιχθήκαμε, όπως εξελίχθηκε ο ιός σήμερα αυτός, ο COVID, εντάξει, όπως εξελιχθήκαν και τα άλλα ζώα, γιατί εμείς να είμαστε πρικισμένοι με κάτι διαφορετικό? Αυτή η εξαιρετική θέση που δίνουμε στον άνθρωπο δεν υποστηρίζεται από την εξέλιξη που αναφέρεται ο Δαρβίνος, και είναι μια ύβρις να λέμε ότι είμαστε φτιαγμένοι κατ' εικόνα και ομοίωση του Θείου. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ύβρι ότι θα παρομοιάσεις τον εαυτό σου με τον Θεό, μία από τις χειρότερες αμαρτίες, μεγαλύτερες αμαρτίες. Αν θυμάσαι, τότε που ένας βασιλιάς, ο Σύσυφος, παρομοίωσε τον εαυτό του με Θεό, τον βάλαν να κάνει το έργο του Σύσυφου, να παίρνει το λίθο στην κορφή του βουνού και να πέφτει και να το ξαναπαίρνει μετά. Δηλαδή, οι θεοί δεν είχαν... Οι θεοί βέβαια τους κατασκεύασαν οι άνθρωποι, και αυτή ήταν η σκέψη των αρχαίων Ελλήνων. Και σήμερα εμείς ερχόμαστε και προμοιάζουμε τους εαυτούς μας με το Θεό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και οι θρησκείες
που αντιτίθενται στο να σταθεροποιηθεί ο πληθυσμός των ανθρώπων στον πλανήτη και να ελαττωθεί ο πληθυσμός που θα συντελέσει στο να ελαττωθεί η μόλυνση που δημιουργούμε και η καταστροφή στο φυσικό κόσμο που, από τον οποίο εξαρτώμαστε. Αυτό είναι ένα μεγάλο έγκλημα που κάνουν οι θρησκείες. Αυτή είναι η αμαρτία εναντίον της ανθρωπότητος που σου υπόσχονται μία μεταθανάτιο ζωή για την οποία δεν υπάρχει καμία ένδειξη και συνεισφέρουν στο να εξαφανιστεί ο παράδεισος που έχουμε, που λέγεται γης. Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή? Από όλα νομίζω που έχουμε στη ζωή, η αγάπη και η εκτίμηση που μπορεί να έχεις από αυτούς που είναι κοντά σου είναι, και συνάμα βέβαια και η υγεία και πολλά άλλα πράγματα και η ικανότητα να ζήσεις μια αξιοπρεπή ζωή, αλλά από αυτά που τέλος πάντων να πάρουμε σαν δεδομένα τα άλλα, ότι αυτό νομίζω έχει πιο μεγάλη σημασία. Για τους επιστήμονες, να πω την αμαρτία μας, αυτό που έχει σημασία δεν είναι αν ο κόσμος εκεί παρέξω μας στέλνει λουλούδια, είναι η εκτίμηση που έχουν άλλοι επιστήμονες για τη δουλειά τη δικιά μας. Δεν μας δεν ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και μπορεί να δεις, για να το σκεφτεί κανείς, δηλαδή το λόγο, ότι οι άλλοι επιστήμονες ξέρουν εάν κάνεις καλή δουλειά ή όχι. Και αν σου πούνε ένα έβγε, τότε αυτό έχει σημασία, γιατί κάτι καλό θα έχεις κάνει κι εσύ με τις προσπάθειες που έκανες. Και γι' αυτό και μετράνε οι επιστήμονες πόσες αναφορές λαβαίνουν στα συγγράμματα των άλλων επιστημών. Αυτό έχει σημασία για μας. Πόσες φορές μας ανέφερε ο Jones και ο Baker στα δικά τους τα συγγράμματα. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, ναι, αν είναι κάτι ιδιαίτερο για τους επιστήμονες που τους ευχαριστεί, που έχει σημασία, είναι αυτό. Αλλά εάν μου πεις τις τελευταίους 6 μήνες με συγκίνησε, είναι ότι ένας εγγονός μου, ήμουνα στην άκρη του δωματίου, παρέκαμψε όλους τους άλλους και έτρεξε να αγκαλιάσει τα ποδάρια μου. Αυτό μου άρεσε. Είναι ενός έτους. Μόλις και περπατεί. Και με γνώρισε, αγνώρισε πολλούς άλλους που δεν ήταν, όχι τη μητέρα του βέβαια, ούτε τον πατέρα του, πολλούς άλλους, και ήρθε και με αγκάλιασε. Αυτό είναι μια ευχαρίστηση που είναι όσο όμορφη όσο μπορεί να είναι. Πολύ ωραίο συνέστημα. Σας λείπει η Ιθάκη? Να κλείσουμε με αυτό. Η Ιθάκη μου λείπει, όπως λείπει και στο χέλι ο τόπος που γεννήθηκε. Και είναι ένα βραχώδες νησί που το καλύπτει θάμνη, κάστοτε δέντρο και ορεινό επίσης. Αλλά μου αρέσει να κατεβαίνω από το χωριό στη θάλασσα και μετά από το μπάνιο να επιστρέφω και να κάνω ποδήλατο μέσα στο γειτονικό χωριό. Κύριε Παξενέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση και που ήσασταν μαζί μας σήμερα από το μακρινό Σίδνεϊ. Ευχαριστώ, Γιάννη. Ήταν η σειρά podcast της LIFO «Ακού την επιστήμη». Μαζί μας ήταν ο καθηγητής ψυχολογίας και ιατρικών επιστημών Γιώργος Παξινός σε μια συζήτηση για τον εγκέφαλο, τα όνειρα, τις αναμνήσεις και τη συνείδηση. Τα podcast της LIFO ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το LIFO.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Είναι τα podcast της LIFO.